Για τη Νέα Δημοκρατία δεν προκύπτουν ποινικέ ευθύνε πολιτικών προσώπων, αλλά υπήρξε μια αλυσίδα ανθρώπινων λαθών, παραλήψει και χρόνιε παθογένειε που αθρηστικά οδήγησαν στην τραγωδία. Το πόρισμα τη πλειοψηφία καταλήγει ότι δεν προέκυψαν πράξει ή πολιτικών προσώπων, ότι υπήρξε συρροή ανθρώπινων λαθών, ότι παραβιάστηκε 7 φορέ ο κανονισμό κινήσεω, ότι υπάρχουν ευθύνε σε ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων και Hellenic Train που δεν ανέστηλαν τη λειτουργία εφόσον διαπιστώθηκε θέμα ασφάλεια. Η πολιτική ευθύνη του Κώστα Καραμανία ανελήφθη αμέσω και δεν υπήρξε προσπάθεια συγκάλυψη. Στα με μια σύγκρουση ανθρωπίνων λαθών Με παθογένειες Των το, το το σιδηροδρόμων ε, Την απόδοση ευθυνών Μόνο η ανεξάρτητη δικαιοσύνη μπορεί να δώσει στον αντίποδο ο ΣΥΡΙΖΑ που εντοπίζει ισχυρότατε ενδείξει τέλεση ποινικών αδικημάτων, όπω η παράβαση καθήκοντο και ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, εστιάζει σε τρία πολιτικά πρόσωπα. Στον τότε Υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμανλή και τον Υφυπουργό Γιώργο Καραγιάννη, για τον επίμαχο διορισμό του συγκεκριμένου σταθμάρχη, αλλά κυρίω για την έλλειψη θέσπιση εθνικών κανόνων ασφάλεια. Και στον έτερο Υφυπουργό Μεταφορών, Χρήστο Τριαντόπουλο, για τον μπάζωμα, όπω αναφέρει, που έγινε στο χώρο τη τραγωδία. Να ελεγχθούν Ολα τα πολιτικά πρόσωπα από τη δικαιοσύνη χωρί να υπάρχει αυτό το εμπόδιο του νόμου περί ευθύνη υπουργών. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά με ομόφωνη δήλωση τη Εξεταστική Επιτροπή να παραπεμφθούν στο φυσικό δικαστή τα πολιτικά πρόσωπα για τα οποία, όπω υποστηρίζει, εντοπίζει αδικήματα και αυτά δεν εμπίπτουν στο νόμο περί ευθύνη υπουργών κατά την εκτίμησή του. Έστηση, βέβαια, προκαλεί το γεγονό ότι ζητά επίση ποινική διερεύνηση από τη δικαιοσύνη για το εάν προκύπτουν ευθύνε για πρώην υπουργού μεταφορών σχετικά με την πορεία τη σύμβαση 717 του ΟΣΕ την οποία χειρίστηκαν ως Υπουργοί Μεταφορών, η Μιχάλης Χρυσοχοίδης, Χρήστος Σπίριτζης και Κώστας Καραμαλής. Από την πρώτη στιγμή, ως χρέος στα παιδιά που έφυγαν, στις οικογένειές τους, αλλά και στη συνείδησή μου, στήριξα και στηρίζουμε να δοθεί άπλετο φως, να γίνει διερεύνηση για όλους και για όλα. Ελπίζω να πράξουν όλοι το ίδιο. Το Πασόκ δεν κατέθεσε πόρισμα, ναι. αλλά ζητάει η Εξεταστική Επιτροπή να μετατραπεί σε προανακριτική. Θα πάρει μια γενναία απόφαση η κυβέρνηση και να πει ανοιχτή επιτροπή. Ή κάνω τώρα προανακριτική επιτροπή τη Βουλή. Και δεν το, κύριε, και δε το δε κάνει. Πίσω από το προδιαγεγραμμένο έγκλημα των τεμπών βρίσκεται η πολιτική απελευθέρωση των μεταφορών και της πολιτικής του κόστους οφέλους πάλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαχρονικές πολιτικές και ποινικέ ευθύνες εντοπίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα που παρέδωσε στον Άριο Πάγο το πόρισμά του. Ενώ διαχρονικές ποινικέ ευθύνες εντοπίζει η ελληνική λύση. Έχουν ποινικέ ευθύνε όλοι όσοι διετέλεσαν υπουργοί και υφυπουργοί από το 2012 και μετά. Μαζί με γενικού γραμματεί και υπηρεσιακού παράγοντε, διευθύνονται συμβούλου του ΟΣΕ και Εργοσέ και τη Χελένικ Τρέιν. Προανακριτική Επιτροπή για τον Κώστα Καραμανλή ζητάει νέα αριστερά. Επιβάλλεται η περαιτέρω διερεύνηση του εγκλήματος των τεμπών bon από το Ελληνικό Κοινοβούλιο με τη σύσταση ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη Διενέργεια Προκατακτική Εξέταση για τη διερεύνηση τυχών εγκλημάτων που έχει τελέσει κατά την άσκηση των καθηκόντων του ο πρώην Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Καραμαλή. Βαρύτατε εχμέ για συγκάλυψη των ευθυνών για την τραγωδία στα τέμπια από την Εξεταστική Επιτροπή άφησε μιλώντα το Όπεν η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ενεργούν και διαπράττουν συγκάλυψη και υπόθαλψη των υπετείων.